καταγραφής. Εμείς επιμένουμε προς το παρόν, μιλάμε για μια δήλωση καταγραφής. Από κόστος, εκεί και πέρα. Θα έχει κόστος. Θα έχει ένα πολύ μικρό κόστος. Δεν θα έχει, δεν είναι καμία να σχέση. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Θα είναι ένα πολύ μικρό κόστος. Δεν είναι το έχουμε αυτή τη στιγμή. Επειδή δεν, αν θα το είχαμε βγάλει στην διαβούλευση, αν θα είναι τώρα 50 ευρώ ή 200 ευρώ. Πώς θα κινηθεί η διαδικασία, δηλαδή θα καλέσετε όλο τον κόσμο να έρθει να δηλώσει, να κάνει μια δήλωση. Θέλουμε, επειδή όλες οι μετρήσεις λένε ότι ο παλιός νόμος κόλλησε, γιατί ο κόσμος είτε δεν είχε, είτε δεν νοιαζόταν, είτε ποντάρει το ότι δεν θα τον πιάσουμε. Δεν δήλωνε το τέλος, ή όπως σας είπα, δεν μπορεί το άλλος, επειδή έχει δύο μεσοδοχείες λάθος στο υπόγειό του, να πληρώνει ένα χιλιάρικο. Δεν το έχει να του πληρώσει το χιλιάρικο. Και δεν το χρειαζόμαστε αυτό το χιλιάρικο. Δεν θα θεραπεύσει τίποτα αυτό. Αντίθετα, ο άλλος που έχει παραβιάσει όγκο, που έχει παραβιάσει ύψος, πρέπει να πληρώσει και να πληρώσει πολύ ακριβά. Να το πούμε λίγο πώς θα γίνει η διαδικασία. Θα καλέσει όλο τον κόσμο να έρθει να κάνει μια δήλωση. Σωστά. Ναι. Στην οποία θα λέει: έχω κάνει αυτή και αυτή την παράβαση. Βεβαίως. Αυτή η δήλωση θα έχει κάποιο κόστος, κάποια επίσταση. Ναι, θα έχει ένα μικρό παράβολο δηλώσεις, πολύ μικρό παράβολο δηλώσεις. Θα έχουμε σίγουρα κοινωνικά κριτήρια στον κοινωνικό νόμο. Και μετά, το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Θα έρθουν όλοι, ας πούμε, να δηλώσουν. Μακάρι να έχουμε πραγματικά αυτό που λέμε όλη την αυτέρητη δόμηση και βαθμιαία, το τονίζω. Και την νομιδόνηση ηλεκτρονικά δηλωμένη. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι οι παλιές δηλώσεις, οι παλιές άδειες ήταν όλες στα χαρτιά περιγραφικές. Τώρα θα προσπαθήσουμε με κάποια ισχυρά κίνητρα, σιγά σιγά, όλοι όσοι έχουμε δομημένο χώρο, να έχουμε την ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή να έχουμε στις πολυδομίες κάθε κτίριο φωτογραφίες ηλεκτρονικές, ηλεκτρονικά αποτυπώματα, GIS, ώστε να ξέρουμε τι έχουμε δομημένο. Μετά τη δήλωση, έρχεται κάποιος, το δηλώνει. Λέει: έχω αυτή την παράβαση. Μετά τι θα κάνει? Μετά θα διαπιστώσουμε ποια κατηγορία είναι, αν είναι κτηριοδομική, όπως είπα, είναι κάτι σωστό κτηρίου. Αν αντίθετα παραβιάζει όγκους, αν είναι εκτός σχεδίου, οπότε πρέπει να περιμένουμε το σχέδιο για να δούμε τι χρειάζεται εκεί πέρα. Γιατί αν μια πόλη ολόκληρη όπως το Ηράκλειο εκτός σχεδίου, δεν έχει νόημα να ξεβάζουμε οριζόντια πρόστιμα, σας λέω. Εκείνο που έχει νόημα να δούμε. Και πότε θα αρχίσει να πληρώνει αυτός ο άνθρωπος που θα κάνει? Αυτός θα αρχίσει να πληρώνει σίγουρα βαθμία κατά τη θεραπεία της πετής. Γι' αυτό λέω κατά τη θεραπεία του προβλήματος που έχει δημιουργήσει. Και το οποίο μπορεί και εκεί θα είναι αυτός που θα έχει έρθει οικειοθελώς, θα έχει κοινωνικά κριτήρια. Μπορεί να είναι διαφορετικό το τίμα για αυτόν ο οποίος είναι ένας φτωχός άνθρωπος, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το έμφυα, ο οποίος δεν μπορεί απλώς τα δάνειά του, και να είναι πολύ διαφορετικό για κάποιον ο οποίος που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Τα οποία από λίγο να προφανώς θα περιμένουν το Συμβούλιο Επικρατείας για να δούμε ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στο πολύγωνο, γιατί πολλοί φαντάζονται από τον πολύγωνο. Σας διαβεβαιώ ότι στα πολύγωνα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που είναι νόμιμα. Που έχουν αποχαρακτηριστεί δηλαδή. Είναι ένα τεράστιο πλέμμα που το λέμε δαντέλα, που βλέπετε αγκαλιά. Πόσο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Το θέμα είναι να κλειδώσει. Τόσα προβλήματα και τόσα πλέγματα. Μπορεί το συγκεκριμένο πολύγωνο, επειδή θα χρειαστεί προφανώς η παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε πάει για κατεδάφιση, είτε πάει για ρημοτόμηση, όπως έγινε σε πόλεις της Αθήνας, όπως το Πέραμα, όπως η Νέα Ιωνία, που τα παλιά δάση κάποια στιγμή ρημοτομήθηκαν. Μάλιστα. Είτε το ένα συμβείται το άλλο, ή κατά το ποσοστό βέβαια, μέσα στο ίδιο πολύγωνο, ένα κομμάτι θα κριθεί πράσινο και ένα άλλο κομμάτι μπορεί να ρημοτομηθεί. Αυτό το πράγμα, η διαφορά στον κοινωνικό νόμο, ότι έχουμε αντιμετώπιση συνολική στο πολύγωνο και όχι κατά ιδιοκτησία που εξέτρεφε τη διαπλοκή και τη διαφορά. Και φυσικά αυτό είναι πολύ καλό. Νομοποιήθηκαν αυθαίρετα στα δάση? Δεν είναι θέμα, όχι, σε δάση δεν υπάρχει. Άμα μια έκταση κριθεί δάσος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προφανώς αυτά τα ακίνητα θα δοθεί κάποιος χρόνος. Αν έχουν πράγματα δικαιώματα, προφανώς, αν οι άνθρωποι είχαν, όταν πήραν καλή πίστη και επαχθή αιτία, μπορούμε να βρούμε εκεί πέρα μια μεταφορά, κάτι. Δεν μπορεί να νομιμοποιηθούν αυθαίρετα στα δάση. Κύριε Τσιρόνη, όσο μιλάμε, πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα από κυνηγούς. Τι θα γίνει τελικά? Ήταν να ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου. 300.000 λέει άνθρωποι με νόμιμες άδειες. Μου γράφουν εδώ διάφορα, λοιπόν, και μου στέλνουν. Να κάνω μια έκκληση. 8.000 επιχειρήσεις, 2.500 λοιπόν, υπάλληλοι και οικονομικό δηλαδή. Να κάνω και οικονομικά μια στοιχεία. Έκκληση τι γίνεται στους φίλους, στους συμπολίτες, στους κυνηγούς, να κυνηγήσουν και λίγο νοητικά βέβαια όλους αυτούς που γράφουν όλη αυτή την άθλια παραπληροφόρηση. Το κυνήγι σήμερα στην Ελλάδα είναι νόμιμη δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της κυβέρνησης, ούτε στο πρόγραμμα, ούτε καν στο κοινό πρόγραμμα στα 22 σημεία των οικολόγων πράσινων, στους οποίους ανήκω και αυτό χρησιμοποιούν για την παραπληροφόρηση, και του ΣΥΡΙΖΑ, να καταργηθεί το κυνήγι τα επόμενα χρόνια, τα οποία μιλάμε ότι είναι η κυβέρνησή μας και θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 19. Επομένως, αυτό που συζητάμε στον εθνικό διάλογο, και ας μπουν επιτέλους στον εθνικό διάλογο ήδη οι κυνηγοί,
οι φίλοι κυνηγοί να δούνε ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα σαν αυτά που βάζουν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα blogs και όλες αυτές τις εφημερίδες που σου παίρνουν ανησυχία. Εκείνο που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο το κυνήγι, θα δείτε τους άξονες, είναι ο άξονας πώς θα απλοποιηθεί και θα είναι σωστή και με ασφάλεια υγείας η διαδικασία να παίρνει κάποιος την άδεια, να εξυγχρονιστεί και με πιθανά ηλεκτρονική άδεια, είναι στο διάλογο. Το πώς θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα χρήματα που πληρώνει ο κυνηγός, το πώς θα γίνει η σωστή φύλαξη των βουνών μας με σωστή κατανομή της θηροφυλακής και αυτά που λέγαμε πριν, και τέλος ποιος φορέας, το τονίζω, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο από τους κυνηγούς και υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις, θα κάνει αυτές τις αναγκαίες μελέτες για τη βιοποικιλότητα, ώστε να ξέρουν οι κυνηγοί κάθε χρόνο που κυνηγάνε και που δεν κυνηγάνε. Άρα και λοιπόν στην ερώτηση που λένε 20 Αυγούστου λέει θα ξεκινήσει. Αν η καινούργια αριθμιστική λέει 20, θα ξεκινήσει 20. Αν η καινούργια αριθμιστική λέει 18 ή λέει 22, ναι, θα ξεκινήσει όποτε θέλει η αριθμιστική. Εγώ να κρατήσω λίγο. Μας περιέγραψε, Γιώργο, ότι θα επανέλθουμε ουσιαστικά σε αυτό που είχε γίνει επί Τρίτσι. Δήλωσέ το για να το σώσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Όπως... Όχι, δεν είναι δήλωσέ το για να το σώσει. Αυτό που δεν μπορεί να σωθεί γιατί παραβιάζει δεν φοροταξία. Δεν θα σωθεί. Αν δεν παραβιάζει την φοροταξία, θα σωθεί. Αλλά ούτως ή άλλως δήλωσέ το, ναι, γιατί αν σε πιάσω. Θα πληρώσει πολλαπλάσια το ότι δεν το δήλωσες. Η μεταφορά του στελεστή δόμηση που απασχολεί χιλιάδες κόσμο που έχει διατηρητέα κτίρια. Έχουμε ήδη έτοιμο και θα βγει τις επόμενες μέρες ένα πιλωτικό σχέδιο για την Αττική, το οποίο θα αποτελήσει και πυλώνα την εξυγίαση που λέγαμε, ώστε να δημιουργηθεί μια τράπεζα γης και να μπορούμε να έχουμε χώρους υποδοχής και για όλες τις άλλες. Γιώργο, είναι σημαντικό, με συγχωρείς, γιατί αυτός ο κόσμος έχει χαρτιά στα χέρια του, δηλαδή ο συντελεστής δόμησης είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας που δεν είναι αξιοποιήσιμος τώρα και γι' αυτό το τίτλο, γι' αυτό το χαρτί πληρώνει ένφια. Πληρώνει ένφια γι' αυτό το χαρτί και έχει το δηλώνει και στην προνομική του δήλωση. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος από πότε που έχει αυτά τα χαρτιά στα χέρια του, έχει ένα δεσμευμένο ακίνητο, δηλαδή μια αναξιοποίητη περιουσία. Έχει πάει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και έχει απαλωτριώσει ένα χώρο για να κάνει πλατεία και δεν έχει αποζημιώσει με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πότε θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την περιουσία που έχει στα χέρια του? Επειδή επανειλημμένα προσπάθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με καλή πίστη να βρουν ακριβώς πού θα πάνε αυτά τα ακίνητα και ό,τι προσπάθεια έγινε ήταν αντισυνταγματική. Ξεκινάμε και εμείς μια φιλόδοξη προσπάθεια για τη μεταφορά συντελεστή. Πιλωτικά το τονίζω, ακριβώς πιλωτικά, για να μην έχουμε κόντρες με το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρωθεί και αυτή η προσπάθεια, στο νομό Αττικής, ώστε να βρούμε τους χώρους υποδοχής του νομού Αττικής. Πιστεύουμε ότι αυτή η φορά θα τα καταφέρουμε. Είναι έτοιμο αυτό, θα βγει τις επόμενες μέρες. Χρειάζομαι τώρα να αρπαχτώ και για να κλείσουμε και αυτή την κουβέντα ένα γενικότερο θέμα πολιτικής. Μιας και είπατε ότι θα μείνει η κυβέρνηση αυτή μέχρι το 19, μιας και το θίξαμε. Τουλάχιστον. Ναι. Κάνατε μία δήλωση σε σχέση με την συγκέντρωση το απόγευμα σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, που εκτιμήθηκε ως διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα στελέχη κυβερνητικά ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε ότι εσείς δεν θεωρείτε αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας. Όχι, είπα τελείως το αντίθετο. Είπα ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Αντιστράφηκε από κάποιους που παρακούσαν. Α, μάλιστα. Αυτή να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας αυτό το κίνημα, κατά την γνώμη. Ως πολίτης μιλάω και φυσικά γι' αυτό το λόγο εγώ δεν πρόκειται να πάω. Είναι προφανώς ότι στη δημοκρατία κάποιοι άνθρωποι, όπως και εγώ όταν ήμουν ακτιβιστής, έβγαινα και έκανα κινητοποιήσεις που η κυβέρνηση μπορεί να θεωρήσει. Είναι σαφές. Έχουν δικαίωμα να πάνε. Ναι. Εγώ εφόσον λέτε ότι δεν υπόθηκε αυτό, άρα είναι παραπληροφόρηση. Όχι, υπόθηκε τελείως αντίστροφο. Αυτό λέω. Δεν πρόκειται να πάω. Διαστρεβλώθηκε η δήλωσή σας. Ναι, δεν πρόκειται να πάω. Γιατί δεν καλά, το δήλωσε να πάτε, το είπατε και τότε. Αλλά είπατε και ότι. Λέτε όμως ότι δεν το είπατε, οπότε δεν το συνεχίζουμε. Δεν μα αν πιστεύω ότι εξυπηρετούσε, θα πήγαινα κιόλας. Αλλά λέω ότι δεν εξυπηρετεί. Μάλιστα. Ότι δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της χώρας. Δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της χώρας. Δεν θεωρείται πιστεύω αρνητικό για τα συμφέροντα. Όχι, πιστεύω ότι είναι αρνητικό για τα συμφέροντα της χώρας. Και γι' αυτό το και ξεκαθαρίσαμε γι' αυτό. Σας διαφωνώ πολιτικά με τους συμπολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση μπορώ να κάνω. Σε όλους τους υπουργούς περιβάλλοντος την έχω κάνει, γιατί κάνω χρόνια το ρεπορτάζ. Θα δούμε να κατεδαφίζετε μια βίλα πάνω στην παραλία ή μέσα στο δάσος. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία βίλα, παρότι όλοι το εξήγηλαν, κάτι κοτέτσια και κάτι μάντρες. Θα δούμε να καταδείτε. Και ο Βρυλάκης θα παρακολουθεί. Θα δούμε την πρώτη πραγματική βίλα σε δάσος ή στην παραλία να κατεδαφίζετε. Ναι, θα δούμε αυτά τα οποία θα κρυθούν κατεδαφιστέα, θα είναι κατεδαφιστέα.
Το πότε, κοιτάξτε, οι πόροι αυτή τη στιγμή για τις καταφύγεις ΑΕΤ είναι πάρα πολύ πεπερασμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, όπως λέω, χωροταξικές. Γι' αυτό θέλουμε να χτίσουμε πρώτα, να οριοθετήσουμε τα ρέματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε οριοθέτηση ρεμάτων, δεν έχουμε οριοθέτηση αγιαλών, δεν έχουμε οριοθέτηση δασών. Γι' αυτό πολλές υποθέσεις χρονίζουν. Εάν έχουμε την οριοθέτηση, θα δείτε και τις καταγραφείς. Ωραία. Βάλατε και τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω πριν πάρω σύνταξη να κάνω και αυτό το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ ελπίζεις ότι θα πάρεις σύνταξη πρώτα απ' όλα.